Ξεκινάει σήμερα στο Καζάν τη Ρωσία η σύνοδο κορυφή των BRICS με τον Βλάντιμιρ Πούτιν να υποδέχεται περίπου 20 ξένου αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων, συμμάχου και εταίρου του. Η σύνοδο σε πείσμα των δυτικών κυρώσεων στη Ρωσία διεξάγεται ενώσο η Μόσχα κερδίζει έδαφο στα μέτωπα του πολέμου στην Ουκρανία και σφυριλατεί συμμαχίε με του κυριότερου αντιπάλου των ΗΠΑ, δηλαδή την Κίνα, το Ιράν και τη Βόρειο Κορέα. Το Κρεμλίνο καφιέται πω πρόκειται για το πιο σημαντικό διπλωματικό γεγονό που οργανώθηκε ποτέ στη Ρωσία και επιδιώκει να επιδείξει την αποτυχία τη προσπάθεια τη Δύση να απομονώσει τη χώρα αφότου εισέβαλε στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022. Ο Πούτιν συναντάται με τον πρόεδρο τη Κίνα, Ιτζιπίνκ, τον Ινδό πρόεδρο Ναρέντα Μόντι, τον Νοτιοαφρικανό. Σύρι Ράμαφόζα, τον Τούρκο Ρετζέπτα Γιπερντογάν, τον Ιρανό Μασούντ Πεζεσιάν και τον Αιγύπτιο Αμπτέλ Φατάχαλ Σίσι. Στο περιθώριο τη συνόδου, ο Βλάντιμιρ Πούτιν θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρε, και μάλιστα για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2022 μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.